Λοιπόν, θέλεις να αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα, να πάμε κάπου μακριά και ζεστά. Ναι, να πάμε στο Ρίο de Janeiro, στη Βραζιλία, που αυτή την εποχή οι θερμοκρασίες είναι 58,5 βαθμούς Κελσίου. Βλέπουμε εδώ Copacabana, αν δεν απατώμε. Ναι, είναι 58,5 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, τι να πούμε, είναι εμείς με 30 κάτι και δεν αντέχουμε. Ναι, νομίζω ότι και οι άνθρωποι που είναι εκεί τώρα και είναι στη θάλασσα πάλι ψήνονται. Είναι από το λόγο της κλιματικής αλλαγής και ταυτόχρονα αυτές τις ώρες, μέρες, έχουν έρθει και νέες μελέτες για την κλιματική αλλαγή που λένε ότι αυτές οι ακραίες συνθήκες, μάλλον η πρώτη που είδε χθες ο Φώσης Μουσέτας, χθες μάλιστα, λέει ότι είναι το 2023 θα είναι το πιο ζεστό έτος των τελευταίων 125.000 ετών. Το πιο θερμό έτος των 125.000 ετών. Αυτό βέβαια θα οδηγήσει σε έναν τεράστιο προβληματισμό, αλλά θα κινδυνεύσουν και πολλά είδη της χλωρίδας και της πανίδας. Σε αυτές τις συνθήκες, λένε η τελευταία μελέτη που έγινε πριν από λίγες μέρες, δημοσιεύτηκε, ότι κινδυνεύουμε εξαφάνιση 2 εκατομμύρια είδη χλωρίδας και πανίδας. Οι επιστήμονες υπολόγιζαν μέχρι τώρα περίπου 1 εκατομμύριο. Ότι είναι το πρόβλημα. Τώρα η νέα μελέτη με βάση και τις συνθήκες λέει 2. Δηλαδή διπλασιάζεται ο αριθμός των απειλούμενων ειδών. Και πάλι η χθεσινή ανακοίνωση, πέσανε όλες μαζί, ότι με αυτές τις συνθήκες θερμότητας θα πενταπλασιαστεί ο αριθμός των ανθρώπων που θα πεθάνουν εξαιτίας της ζέστης. Σκληρές έρευνες αυτές. Εδώ θα είμαστε βέβαια και θα λογικό, τις παρακολουθούμε. Όταν ακούμε 58,5 βαθμούς, έτσι. Ναι, είναι και λογικό.